Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα με επιτρέψετε να απαντήσω λίγο, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτή την περίπτωση του κύριου Σουνάκ. Ναι. Που προφανώς είναι λανθασμένη, είναι υπερβολική, αλλά αυτό είναι μια άλλη κριτική που μπορεί να ασκήσει κανείς. Μας δίνει όμως μαθήματα γεωπολιτικής που μάλλον αυτοί γενικά οι ξένοι έχουν διαβάσει το Θουκυδίδη πολύ περισσότερο από ότι εμείς. Γιατί μας λέει κάτι πολύ απλό η συμπεριφορά της Σουνάκ. Ότι όταν κάθομαι σε ένα τραπέζι να συζητήσω τη διεκδίκηση κάποιου, είναι σαν να την νομιμοποιώ εν μέρη ή καταρχήν. Άρα λοιπόν δεν την συζητάει γιατί δεν την δέχεται ως διεκδίκηση. Την ίδια ώρα εμείς κάνουμε το αντίθετο. Όπως είπατε, συζητάμε τη μονομερή ατζέντα, γιατί και εδώ υπάρχει ένας λανθασμένος όρος. Μιλάνε για συζήτηση, μιλάνε για διαπραγμάτευση. Επί της ουσίας δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Είναι τελείως ασύμμετρη η κουβέντα που γίνεται. Εμείς λοιπόν καθόμαστε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε αυτά που διεκδικεί η Τουρκία από εμάς. Και μάλιστα αυτό το κάνουμε την ίδια ώρα που εντείνει τις προκλήσεις της. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, έχουν θέσει μία ναύτεξ με την οποία δεσμεύουν 5 περιοχές του Αιγαίου και οι οποίες μάλιστα υπερβαίνουν τον λεγόμενο 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μας λένε οι Τούρκοι ότι ήδη δεν συζητάνε καν τη δυνατότητα η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 ναυτικά μίλια. Ναι, και συζητάνε κάτι πολύ χειρότερο. Να ασκούν δικαιώματα έρευνας και διάσωσης και δυτικότερο 25ου μεσημβρινού. Αλλά με συγχωρείτε, τι δεν διεκδικούμε τίποτα εμείς? Πώς δεν διεκδικούμε? Αγοράζουμε ησυχία και ηρεμία για μια 20ετία. Δεν το ξέρετε? Καταρχάς, το 20ετία είναι σχετικό, ξέρετε. Αυτό είναι μια κουβέντα, ξέρετε. Τι ακριβώς επιδιώκει το πολιτικό σύστημα? Πράγματι, νομίζω ότι αυτό που επιδιώκει είναι την ησυχία του. Δηλαδή, δεν επιδιώκει μια λύση για τη χώρα, μια λύση που θα έχει μονιμότητα. Επιδιώκει μια προσωρινή λύση που βολεύει το πολιτικό σύστημα των Αθηνών. Γιατί όσο και αν θέλει κανείς να δει τα πράγματα με ανοιχτό μάτι, έτσι, με μια έτσι ευρεία σκέψη, θα δει ότι η λύση που συζητούν αυτοί, δηλαδή η προληπτική υποχώρηση της Ελλάδας σε μερικά θέματα όπως μας προετοιμάζουν, είναι μια ατελέσφορη λύση. Γιατί βασίζεται σε μια υπόθεση που την κάνει το πολιτικό σύστημα αγνώντας τα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή θεωρεί ότι, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε, το είχε πει στη συνέντευξη που έδωσε αμέσως μετά τις εκλογές, ότι η Τουρκία θέλει να κάνει μια στροφή στη διεθνή της πολιτική, σαν να έχει αντιληφθεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ότι έχει κάνει λάθος και πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση κλπ. Και ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση σε αυτό, και μια συζήτηση σημαίνει και παραχώρηση. Το ερώτημα βέβαια είναι αν η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να γίνει η ευφυγένεια ή αν πιστεύει ότι παραχωρώντας κάποια λίγα πράγματα θα μπορέσει να εξαγοράσει μια τουρκική, ας το πούμε έτσι, συνεργασία που θα έχει κάποια μονιμότητα. Μα η Τουρκία με κάθε τρόπο μας λέει εδώ και δεκαετίες ότι ο στόχος της είναι να καταστεί περιφερειακή δύναμη. Με κάθε τρόπο οικοδομεί και διευρύνει συνεχώς μια ατζέντα διεκδικήσεων η οποία δεν είναι μόνο τα 12 ναυτικά μίλια με τα οποία μας έχει περιορίσει με κάζους μπέλη, δεν είναι μόνο το γκριζάρισμα της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, είναι και τα άλλα τα τρομερά ζητήματα, τα ανίκουστα, ότι ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και μια σειρά από άλλα θέματα όπως ο εναέριος χώρος, όπως τα θέματα έρευνας και διάσωσης που τώρα εκτείνονται και πέρα από τον 25ο μεσημβρινό που διχοτομεί το Αιγαίο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια Τουρκία που μας φωνάζει με κάθε τρόπο και όχι μόνο σε εμάς, με τη συμπεριφορά της σε όλο τον περίγυρο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε όλες τις διεθνείς κρίσεις που υπάρχουν στο γεωγραφικό μας περίγυρο, από τη Συρία, την Αρμενία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη με τις θέσεις που πήρε πρόσφατα ο Ερντογάν, έχει στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ, στη Σομαλία, προσφάτως στην Αλβανία. Με κάθε τρόπο μας λέει ότι θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη και βέβαια αυτό για το οποίο διψάει και έχουμε πει και άλλη φορά μαζί είναι η ενέργεια, είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, εσείς καλά τα λέτε, αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς με έναν τρόπο φαίνεται ότι ορισμένα πράγματα, όχι εμείς, το πολιτικό σύστημα τα έχει βάλει σε μία τάξη. Δηλαδή, προσέξτε, όταν ακούς προχθές από Έλληνα πολιτικό, έτσι διέρευσε και δεν διέψευσε, ότι σε μια συζήτηση, α, πάμε στη Χάγη. Εντάξει, μπορεί να χάσουμε στο Καστελόριζο, θα κατοχυρώσουμε τη Λέρο και τη Ρόδο. Από πού προκύπτει αυτό? Επειδή δεν το πει το δικαστήριο, θεωρούμε ότι θα το σεβαστεί η Τουρκία, δηλαδή να δώσουμε μπυρ παρά
τις θαλάσσιες ζώνες του Καστελορίζου για να εξασφαλίσουμε τη Λέρο και τη Ρόδο. Το λέει ποιος αυτό? Κοιτάξτε, θα πω το εξής. Αυτό εκτός από μια πολύ αναξιοπρεπή στάση. Είναι πολύ αναξιοπρεπή. Ναι, καλά, εντάξει, ας μην πάμε εκεί. Εντάξει, ας το παρακάμψουμε. Ας πάμε κοινικά. Κοινικά. Μάθει, πια να τα λέμε με άλλο τρόπο. Ας πάμε κοινικά. Ας πούμε, ναι, λοιπόν... ας πούμε λοιπόν κοινικά. Με τι θα εξασφαλίσουν τα υπόλοιπα? Με μια τουρκική υπογραφή? Δηλαδή, επειδή θα βάλουν κάτι στο τραπέζι της Τουρκίας και θα τους δώσουν μερικά και θα πάρουν μια υπογραφή σε ένα χαρτί, πιστεύουν ότι θα εξασφαλίσουν τα υπόλοιπα? Εδώ δεν μπορούν να τηρήσουν, να εξασφαλίσουν την τήρηση της συμφωνίας με τα Σκόπια. Τα οποία μπροστά στα μάτια μας την παραβιάζουν τη συμφωνία συνεχώς. Και κάνουν το κορόιδο η ελληνική κυβέρνηση. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα συνολικά, όχι μόνο η κυβέρνηση. Λένε ότι με μια υπογραφή θα δεσμεύσουν την Τουρκία. Και το δεύτερο ερώτημα, αν θέλετε, είναι ιστορικά πότε τήρησε την υπογραφή της Τουρκία. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία η Τουρκία στα ανατολικά της σύνορα την έχει ξεσκίσει, την έχει ποδοπατήσει, έχει εισβάλει σε Συρία. Μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει και για τα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας. Και βεβαίως όσον αφορά τα δυτικά, δηλαδή τη δικιά μας μεριά, ο λόγος που δεν έχει εισβάλει είναι η ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό την κρατάει την Τουρκία. Όμως όπου μπόρεσε και όπου χρειάστηκε, την ποδοπάτησε τη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο μεγάλο ιστορικό γεγονός που παραβλέπει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Τον εξανθρωποδισμό της μεγάλης ελληνικής ομογένειας σε Κωνσταντινούπολη ή Μβροτένεδο. Για ποια λοιπόν τουρκική υπογραφή μας μιλάνε? Αυτό είναι μια αυταπάτη, μια φενάκι, την οποία θέλει να καλλιεργήσει το πολιτικό σύστημα για να, αν θέλετε, να εξουδετερώσει τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, στη χώρα μας. Όμως αυτό σημαίνει, ξέρετε, ότι στην πράξη, σε καθαρά γεωπολιτικούς όρους, την όποια συνθήκη θα υπογράψουμε με την Τουρκία, ο μόνος εγγυητής για το αν θα τηρηθεί είναι η ισχύς της Ελλάδας, η ισχύς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι την επόμενη ημέρα μιας τέτοιας συνθήκης θα είμαστε στην ίδια αφετηρία. Δηλαδή και πάλι θα μπορεί να μας επιβάλλουν ένα νέο εκβιασμό και βέβαια θα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ κακό προηγούμενο. Βέβαια, γιατί θα αφού θα πολλές... έχουμε δείξει ότι υποχωρούμε, μάλιστα, γιατί να μην υποχωρήσουμε πάλι. Μάλιστα. Και θα έχεις απολέσει και κάποια κυριαρχικά δικαιώματα στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και θα έχεις απολέσει και αξιοπρέπεια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή το να καλλιεργήσεις ένα πνεύμα ητοπάθειας. Θα έχεις πάει σε μια ατελέσφορη λύση και θα έχεις χάσει και την αξιοπρέπειά σου και περιουσιακά σου στοιχεία πολύ σημαντικά. Κύριε Λαβρέτζο, σε αυτό το κλίμα κάνετε ένα εξαίσιο κατά τη γνώμη μου άρθρο, και το λέω εξαίσιο διότι το φέρνω, το ταυτίζω με την Ανατολική Μεσόγειο και τη συζήτηση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη που είπατε κι εσείς. Εδώ γίνονται συζητήσεις να φρενάρουμε στον 28ο μεσημβρινό, προσέξτε, για να πακτώσει εκεί με έναν τρόπο δια της τεθλασμένης το τουρκολιβικό, να μπουν και οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί και οι άλλοι στο παιχνίδι, για ως με την Κύπρο, που λέει και ο χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Καριώτη, κουβέντα, διότι η Κύπρος πέφτει πολύ μακριά για να συζητήσει ΑΟΣ. Συζητάς όμως δια της τεθλασμένης να σταματήσεις μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Και την ίδια ώρα εσείς έρχεστε με ένα άρθρο να πείτε ότι, ρε παιδιά, εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο που μας μάρανε με τα γλυπτά, ή οι Γάλλοι ή οι άλλοι Αμερικανοί και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, όλοι κάνουν ό,τι μπορούν μέχρι και τεκνητά νησιά για να προεκτείνουν την ΑΟΣ τους και στέλνουν και περιπολούν και κάνουν και δείχνουν. Δεν αρκεί να οριοθετείς. Να το πω και αυτό. Το θέμα είναι πώς το υποστηρίζεις αυτό που υποστηρίζεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να πάρεις και τις ευθύνες μετά. Βεβαίως. Και αυτές τις ευθύνες δεν θέλουν να πάρουν. Μια και αναφέρεσαι στο άρθρο, θα να πω και κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ έκανα μία έρευνα για ορισμένα νησάκια, μικρά νησιά, υφιστιογενή, που είναι στα πέρατα των ωκεανών χαμένα. Και τα οποία τα κρατάνε επισματικά και οι Βρετανοί, πρώην αποικιοκράτες, και οι Γάλλοι. Και μερικά εξ αυτών είναι και εντυπωσιακά. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι έχουν κρατήσει τον Ειρηνικό. Όσους ξέρουν και έχουν διαβάσει το πραγματικό γεγονός της ατερσίας του Bounty, κρατάνε την ίσο Pitcairn. Είναι ένα νησάκι πολύ μικρό, σαν τη Δονούσα, ας πούμε, να καταλάβουμε. Και περιτριγυρίζεται από τρία ακατοίκητα νησιά. Αυτό λοιπόν το συγκρότημα οι Βρετανοί το κρατάνε, έχουν ασκήσει κυριαρχία. Και τους δίνει μια τεράστια αποκλειστική οικονομική ζώνη που φτάνει, ξεπερνάει τα 800.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι μεγαλύτερη από την ΑΟΣ που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια στιγμή οι Γάλλοι στα ανοιχτά του Μεξικού, που το φαντάζεται κανείς ότι θα έχουν νησί στον Ειρηνικό στα ανοιχτά του Μεξικού. Είναι μια ατόλη κορελιογενής, δηλαδή ένα νησί που μόλις εξέγει από την επιφάνεια της θάλασσας. Και παρόλα αυτά υπάρχει ολόκληρη ιστορία πώς το κατοχύρωσαν οι Γάλλοι.
Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι λοιπόν το έχουν κατοχυρώσει και στέλνουν πλοία τους πολεμικά, να υψώνουν σημαία, να κάνουν διάφορες εργασίες, ερευνητικές αποστολές, έχουν κηρύξει ζώνη προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, ό,τι μπορούν για να πούνε με 10.000 τρόπους ότι αυτό το μέρος είναι δικό μας. Και τι το θέλουν άραγε οι Γάλλοι, ένα νησάκι, μία ατόλη στον Ειρηνικό? Γιατί και αυτό, αν κάνει κανείς τα απλά μαθηματικά, ξέρετε, μαθηματικά έκτης δημοτικού είναι αυτά, να βρει το εμβαδόν που έχει ένας κύκλος που έχει κέντρο ένα μικρό νησάκι, θα δει ότι είναι 400.000 χιλιόμετρα τετραγωνικά η ΑΟΣ που ορίζει ένα μικρό νησί. Μια βραχονησίδα, αν θέλετε. Ένα ακατοίκητο νησί λοιπόν στον Ειρηνικό δίνει στη Γαλλία μεγαλύτερη ΑΟΣ από ό,τι έχει η ίδια η Μητροπολιτική Γαλλία. Μάλιστα. Και γιατί τα θέλουν αυτά? Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνουν ολόκληρα κομμάτια του ωκεανού που πιθανώς να κρύβουν, πιθανολογείται, γίνονται έρευνες από πολλές εταιρείες για να βρουν διάφορα, όχι μόνο κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων, και κοιτάσματα στρατηγικών μετάλλων. Μάλιστα. Σπάνιες γεές. Μάλιστα. Και το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα, ξέρετε λοιπόν, για να κάνουμε αυτή την περιήγηση που κάνει το άρθρο, είναι ότι στην περίπτωση των Φόκλαντ, αν ρωτήσει κανείς σήμερα έναν άνθρωπο πόσο είναι το κατακεφαλήνα ΑΕΠ, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αν το ψάξει στο διαδίκτυο, θα δει ότι είναι 70.000 δολάρια ανά άτομο το ΑΕΠ των Φόκλαντ. Γιατί? Οι Μαλβίνες που λένε οι Αργεντινοί. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί έκαναν το εξής απλό. Είπαν οι Βρετανοί, εφόσον κάναμε ένα πόλεμο και έχουμε επιβεβαιώσει την κυριαρχία μας εδώ, ασκούμε λοιπόν κυριαρχία, ορίζουμε ότι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Φόκλαντ δεν ψαρεύει κανένας αν δεν μας πληρώνει δικαιώματα. Και όσοι πάνε λοιπόν, μεγάλα αλλιευτικά, μεγάλες εταιρείες, πληρώνουν δικαιώματα στην τοπική κυβέρνηση. Και επιπλέον έχουν βρεθεί και κοιτάσματα πετρελαίου, τα οποία πιθανολογούν ότι θα εκτοξεύσουν πλέον τα εισοδήματα της περιοχής, αλλά και τα εισοδήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί ένα μέρος από αυτά θα εισρέψει στη Βρετανία. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ άλλοι προσπαθούν ακόμα και με μια νησίδα που έτυχε να έχουν στον ωκεανό να κατοχυρώσουν ολόκληρα κομμάτια τεράστιες εκτάσεις ωκεάνιου πλούτου, εμείς είμαστε γαλαντόμοι. Μοιράζουμε δεξιά και αριστερά. Το πολιτικό σύστημα της Αθήνας μοιράζει δεξιά και αριστερά το πλούτο που έτυχε να μας δώσει. Τι μοιράζει, με συγχωρείτε, τι μοιράζει? Εδώ επιχειρηματολογεί ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θα το πω λαϊκά, όπως το είπε ένας πολιτικός σε μία παρέα. Δεν μπορεί μια χεσά τόπος, έτσι είπε το Καστελόριζο, απέναντι σε τεράστιες τουρκικές ακτές. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Καταλάβατε, αυτή είναι. Ναι, αλλά βλέπετε, αυτό δεν το λένε οι Εγάγγλοι, δεν το λένε οι Βραίοι, δεν το λένε οι Γάλλοι. Και δεν είναι και κοτόφρακοι όπως λέμε εμείς. Αυτοί δεν το λένε. Αυτοί πάνε και σε ακατοίκητα νησιά να κατοχυρώσουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μάλιστα. Ούτε λένε ότι, ας πούμε, αν πάρουμε το πιο εντυπωσιακό από τα νησιά αυτά, το Τρεις Σαντακούνια που είναι. Για την ακρίβεια, δεν πάνε. Μισό λεπτό. Δεν πάνε σε ακατοίκητα. Πάνε σε κατοικήσιμα. Είναι πιο έξυπνη η έκφραση. Προσέξτε, και στα κατοίκητα έχουν κατοχυρώσει. Με διάφορους τρόπους. Τα βαφτίζουν κατοικήσιμα και κάνουν δραστηριότητες. Αυτό κάνω. Αυτό σας λέω. Ναι. Αυτό κάνω. Βάζουν μετεωρολογικούς σταθμούς. Βάζουν ό,τι μπορούν. Κυρίως βάζουν προστατευόμενο περιβάλλον. Αυτό κατοχυρώνουν. Με διάφορους τρόπους λοιπόν προσπαθούν να κατοχυρώσουν την κυριαρχία του στα μέρη αυτά. Εδώ ειρήστο είναι παρόδο να πω ότι το νησί, γιατί μιλάμε για Καστελόριζο, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα συγκρότημα κάποιων νησιών. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό το Καστελόριζο, αλλά είναι το νησάκι, νομίζω, Στρογγύλη λέγεται. Ναι, ναι, τα έχουμε πει, έχετε δίκιο. Ναι, είναι αυτό που κατοχυρώνει την σύνδεση με την ΑΟΣ, με την Κύπρο. Για το οποίο δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ένας φάρος υπήρχε από ένας φαροφύλακας και μετά, όταν αυτός συνταξιοδοτήθηκε, τον αυτοματοποίησαν το φάρο. Λοιπόν, βλέπετε τη διαφορετική νοοτροπία. Αλλά προσέξτε όμως. Για ποιο μιλάμε τώρα? Μιλάμε για μια χώρα χρεοκοπημένη, έχει χρεοκοπήσει από το 2009, γιατί έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί έκανε αυτόν τον αρχοντοχωριατισμό που θέλανε να μας επιβάλλουν, με δανεικά και αγύριστα, τα οποία μετά τα άφησαν να ρημάξουν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Εξ αυτού του λόγου έδιωξε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, δημιούργησε προβλήματα, μεγάλη ενεργία στην νεολαία, έχουμε το δημογραφικό για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανείς. Είμαστε στο 14ο χρόνο μείωσης του ελληνικού πληθυσμού και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε, είπε ότι το 2024 θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα. Είναι ένα θέμα που νομίζουν ότι μπορεί να περιμένει το δημογραφικό. Και έχουν επίσης και την άποψη ότι πρέπει κάτι να δώσουμε στην Τουρκία, σαν να περιμένει, ξέρετε, κάποιο φιλοδόρημα η Τουρκία από εμάς για να κάτσει ίσχυ.
Μάλιστα. Ακούστε εδώ, στέλνει χαιρετισμούς πολλούς από τη Χάγη ο φίλος ο Γιώργος και λέει το εξής: καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Λαβρέτζο από την Λιόλιου στη Χάγη. Το διάβασα το άρθρο του κυρίου Λαβρέτζου και ως λάτρης γεωγραφίας, αν και χημικός, μηχανικός, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Απλά να συμπληρώσω, λέει. Δεν είναι μόνο η Βρετανία ή η Γαλλία που κατέχουν ακόμη υπερπόντιες κτίσεις με τεράστιες ΑΟΣ, αλλά και η Ολλανδία. Έχει 6 τέτοιες κτίσεις. Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα, ο μισός Άγιος Μαρτίνος, αλλά κυρίως η Αρούμπα, το Κουρασάο και η Μπονέρ. Με τις τρεις τελευταίες νήσους, η Ολλανδική ΑΟΣ είναι τεράστια στην Νότια Αμερική μπροστά στην αυλή της Βενεζουέλας. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς που φοβόμαστε να υπερασπιστούμε το ηρωικό, ακριτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου με δύο Λάμδα και την ΑΟΣ του. Με τον κύριο Λαβρέτζο ενημερωνόμαστε μέσα από τη συγνώμη του 1984 σε θέματα όχι μόνο δημογραφικά αλλά και γεωγραφικά και ιστορικά. Θυμάμαι ακόμη την εκπομπή σχετικά με τις σχέσεις Δυτικών και Βυζαντινών. Εξαιρετικό το άρθρο του. Να μας δίνει εδώ και την Ολλανδία για να καταλάβουμε ότι η κουτόφραγγη που λέτε. Ναι. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ναι, έχει δίκιο. Προφανώς, ξέρετε, σε ένα άρθρο προσπαθούμε να γίνεται όσο γίνεται προφανώς πιο σύντομο. Δεν μπορούμε να τα γράψουμε όλα. Άρα λοιπόν επαυξάνει αυτό που λέμε. Βλέπετε λοιπόν ότι οι παλιές αυτογεωκρατικές δυνάμεις όπου μπορούν, όπου αγκιστρώθηκαν, δεν φεύγουν. Εσύ το έχεις. Πώς το λέγει ο Θόδωρος ο Καριώτης, μια εξαιρετική. Έχεις το πολυτιμότερο πετράδι, έτσι το είχε πει, τη Σιφηλίου, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Και απλά το κοιτάς. Ή για να είμαι ακριβής, πάει και ο κόσμος απέναντι γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε υγειονομικά. Έχουμε και τέτοια. Λέει ο Νίκος εδώ από τη Ρόδο, καλημέρα. Για να το συνδέσω με το δημογραφικό που είπε ο κύριος Λαβρέτζος. Στην αποτρεπτική ισχύει αναγκαστικά λόγω πληθυσμιακής δυσαναλογίας. Υπησέρχονται αναγκαστικά και οι συμμαχίες, οι οποίες όμως βλέπουμε ότι αφενός μας κοστίζουν πανάκριβα, αφετέρου παρά τα ωφέλη που τους παρέχουμε, μας χρησιμοποιούν σαν διαπραγματευτικό τους εργαλείο. Επομένως, βολευόμαστε προσωρινά, αλλά μπαίνουμε σε φαύλο κύκλο, αν δεν ανατρέψουμε την πληθυσμιακή δυσαναλογία μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο και θα ήθελα να πω το εξής. Το θέμα είναι ότι οι συμμαχίες, για να οικοδομήσεις συμμαχίες, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο, μια στρατηγική, που θες να πας, τι θες να κάνεις στην Ανατολική Μεσόγειο και να δείχνεις, να διαθέτεις ανάλογη ισχύ. Ισχύ διαθέτει η Ελλάδα, έχει πολύ δυσανάλογα ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, αλλά πρέπει να έχεις και την ανάλογη αποφασιστικότητα, γιατί και οι σύμμαχοι σε μετράνε. Τι χρησιμότητα έχεις όταν εσύ κάθεσαι να συζητήσεις σημεία της κυριαρχίας σου και είσαι έτοιμος να τα παραδώσεις? Ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά για να σε κάνει σύμμαχο? Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι ένα άλλο αφανές κόστος αυτής της συζήτησης. Ότι πλέον δεν μπορείς να βγεις ως αξιόπιστος παίκτης να αναζητήσεις συμμαχίες. Εδώ κάναμε μία συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία ήταν μισή, και αυτό είναι μια πρωτοτυπία από μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό. Κάναμε μία οριοθέτηση μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό. Και τι κάναμε εκεί? Δώσαμε μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Δηλαδή οι ξένοι, λέμε τώρα εμείς με το άρθρο αυτό που έγραψα, ότι στα νησάκια τα κοραλιογενή πάνε και αναγνωρίζουν τα ακατοίκητα πλήρη κυριαρχία, και εμείς δώσαμε μία φέτα από την ΑΟΣ της Κρήτης σαν δώρο, σαν πληρωμή αν θέλετε, στην Αίγυπτο, για να υπογράψουμε μισή συμφωνία. Μισό λεπτό, να σας το προεκτείνω. Ωραία, τι ωραία, χάλια, αλλά τέλος πάντων έγινε αυτό που έγινε. Για τους λόγους που εξηγήσατε, άρον-άρον, να κοντράρουμε το τουρκολιβικό, το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι. Για πείτε μου, μετά από αυτό, τι έχουμε κάνει εμείς στην περιοχή που περιγράψαμε ως δική μας, στην ΑΟΣ, στην οριοθέτηση με την Αίγυπτο? Γιατί μπορώ να σας πω ότι η Αίγυπτος έχει κάνει χαρτογράφηση, έρευνα, κόψει οικόπεδα και ήδη ετοιμάζεται να τα δώσει σε διεθνείς παίκτες. Εμείς τι έχουμε κάνει, ξέρετε, από την πάνω πλευρά? Τίποτα δεν έχουμε κάνει. Εμείς ακόμα παιδευόμαστε να κάνουμε, να αντλήσουμε κοιτάσματα που έχουμε αναγνωρίσει στη Δυτική Ελλάδα ή σε υπηρετικές περιοχές. Ναι. Το κατάκολο, ας πούμε. Εντάξει, το άλλο με το τοντό το ξέρετε. Λοιπόν, κάθε χρόνο. Άρα, κύριε Λαβρέτζο. Πρέπει να το απαντήσουμε όμως γιατί γίνεται αυτό. Να το απαντήσετε, αν. Εγώ έχω μια άποψη γι' αυτό. Βεβαίως, να την ακούσω. Ότι το πολιτικό σύστημα αναζητά ψευδεπίγραφες λύσεις προσωρινού χαρακτήρα. Όποιος έχει την κοινή λογική καταλαβαίνει ότι αυτές είναι λύσεις προσωρινού χαρακτήρα. Και το εξήγησα και προηγουμένως. Γιατί απλώς ζητάει να κερδίσει λίγο χρόνο. Ζητάει μια λύση για τον εαυτό του, όχι για τη χώρα. Γιατί η αντιπαράθεση με την Τουρκία, γιατί σε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε, ξέρετε. Εδώ, για να συνδέσω και το άλλο με το δημογραφικό, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που έχει περιγραφεί στη γεωπολιτική, στην ιστορία, αν θέλετε, με την παγίδα του Θουκυδίδη.
Οι Σπαρτιάτες, όταν έβλεπαν ότι η δύναμη των Αθηναίων ανερχόταν, κατάλαβαν ότι από ένα σημείο και πέρα θα ήταν αδύνατο να αντιπαρατεθούν στην Αθήνα. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησαν προληπτικά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Βέβαια, τι λέμε τώρα εδώ, ότι να ξεκινήσουμε εμείς προληπτικά πόλεμο? Όχι. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο, ξέρετε. Βλέπουμε ορισμένα πράγματα, αδιαφορούμε. Η Τουρκία διωγγώθηκε πληθυσμιακά στις δεκαετίες του 50, 60, 70. Τώρα διωγγώνεται την τελευταία 20ετία παραγωγικά και εμείς πάμε να της χαρίσουμε την ενέργεια για την οποία διψάει και την οποία θα καταστήσει, θα κλείσει το έλλειμμα του ισοζυγίου. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό. Που έχει η Τουρκία ως χρόνιο ζήτημα και το οποίο οδηγεί σε μια συνεχή διολίσθηση την τουρκική λίρα. Εμείς δηλαδή πάμε να κάνουμε το εξής απίθανο. Πάμε να ταΐσουμε το θηρίο που θέλει να μας κατασπαράξει υπό την ελπίδα ότι μπορεί να χορτάσει αν του δώσουμε κάτι. Όχι, με συγχωρείτε. Εμείς λέμε ότι εμείς θέλουμε τουριστικές επενδύσεις. Τέλεια. Αυτό θέλουμε. Εντάξει, μπορεί να θέλουμε πολλά. Στη ζωή κανείς πολλά μπορεί να θέλει. Το θέμα είναι τι μπορεί να εξασφαλίσει. Και υπάρχει και άλλο κουφό. Ξέρετε, οι ανεμογεννήτριες οι θαλάσσιες σε κομμάτια που η Τουρκία αμφισβητεί ως ΑΟΣ, είμαστε έτοιμοι. Εκεί δεν έχουμε θέμα. Οι υδρογονάνθρακες έχουμε θέμα. Για να δείτε την υποκρισία που υπάρχει. Το τι θα γίνει 15 χρόνια μετά με τα πτερύγια αυτών των ανεμογεννητριών που είναι και τοξικά, είναι άλλο θέμα, δεν μας απασχολεί. Μας απασχολούν μόνο οι υδρογονάνθρακες και πώς μολύνουν. Όμως εγώ στέκομαι στο γεωπολιτικό. Δηλαδή ο Ερντογάν ή έχει πάρει χαμπάρι ότι είναι μούφα η ιστορία των ανεμογεννητριών και λέει ας τους να τις βάζουν, ή θεωρούμε ότι είναι τόσο μακάκας που δεν τον νοιάζει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Νομίζω βέβαια ότι είναι έλασον θέμα αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι τι πάμε να συζητήσουμε μαζί του. Καλά. Και τι πάμε να αναγνωρίσουμε μαζί του. Γιατί ήδη από την ώρα που το πάμε και στην αρχή, όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι, αυτό μας είπε ο Σουνάκ προχτές, όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με κάποιον που σου διεκδικεί κάτι, ήδη έχει νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις του. Κύριε Λαβρέτζο μου, εδώ τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης χθες σχεδόν πανηγυρικά μας είπαν ότι τίνει κλάδο ελέας ο Ερντογάν με τις δηλώσεις του. Ότι υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει αδιέξοδο ανάμεσα σε γείτονες και οι λύσεις είναι καζάν-καζάν. Άλλωστε την ίδια θάλασσα μοιραζόμαστε. Να αποσπέφτουν οι τόνοι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Λοιπόν, καταρχάς θέλουν να μοιραστούν τη δικιά μας θάλασσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί καλώς ή κακώς τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται, τα νησιά τα ελληνικά βρίσκονται εκατέρωθεν του Αιγαίου. Άρα το ότι υπάρχει στο ενδιάμεσο δεν είναι τουρκικό, δεν είναι μισή θάλασσα, είναι δικιά μας θάλασσα. Και από την άλλη μεριά παραβλέπουν, δηλαδή θέλουν να δημιουργούν χήμερες, ας πούμε, που τους βολεύουν, γιατί θέλουν οπωσδήποτε να πάνε σε μια συζήτηση, θέλουν οπωσδήποτε, έστω και μονομερώς, να κρατήσουν ένα υποτιθέμενο φιλικό κλίμα. Μα πριν από λίγο είπαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ενεργή ναύτεξ τουρκική, η οποία έχει δεσμεύσει 5 περιοχές του Αιγαίου. Μάλιστα. Πού είναι το κλίμα φιλίας? Ότι σταμάτησε ο Ερντογάν να κάνει παραβιάσεις? Μα αυτό είναι μια κίνηση σκοπιμότητας, προφανώς. Γιατί εσείς το ξέρετε ότι σταμάτησε να κάνει? Όχι, ή τις μείωσε? Εγώ δεν μπορώ να έχω. Ή ξέρετε μέχρι πού είναι οι εντολές να πηγαίνουν τα δικά μας πλέον? Τα ξέρουμε αυτά. Έχετε υπόψη σας τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τις θερμές γραμμές και τι συζητιέται? Εδώ λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε άρση των θεμάτων. Είναι το λεγόμενο IFF. Είναι το σύστημα με το οποίο αναγνωρίζει το ηλεκτρονικό αν ένα αεροσκάφος που έχει την απέναντι πλευρά είναι φιλικό ή όχι. Και δεχτήκαμε εμείς στα πλαίσια του ΝΑΤΟ να θεωρούνται φίλοι αεροσκάφη τα τουρκικά και άρα περίπου να μην σηκωνόμαστε για σκληρή αναχέτηση. Αυτό είναι από τα πρόσφατα που αποφασίστηκαν. Μάλιστα. Επανέρχομαι, μου λένε εδώ ότι δεν είναι μόνο λέει τα, πώς το λένε, οι αποικιοκράτες οι πρώην που λέτε. Εδώ υπάρχει κόντρα Βενεζουέλας Γουιάνας, συγγνώμη. Γιατί η Γουιάνα, η εγκλόφωνη μου το σημειώνει εδώ πέρα ο φίλος, παραχώρησε σε πετρελαϊκές εταιρείες χώρους και θαλάσσιους και δάφους που αμφισβητεί η Βενεζουέλα και λέει ότι είναι δικά μας. Καταλαβαίνετε λέει ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Μα εμείς το καταλαβαίνουμε, δεν θα κουραστώ να λέω, από το 82-83 τα γράφει, τα ξαναγράφει ο Καριώτης. Υγρό να αγοράζουν, τα λέει στους πολιτικούς, άλλωστε μετήχε στη μόνιμη αντιπροσωπεία για την ΑΟΣ, για τη συνθήκη, την άγκλος, ούγκλος που λέει ο κύριος Δένδιας. Λοιπόν, και ποιος θα λαμβάνει υπόψη? Ή τα έχουμε έτσι, γενικώς? Μα δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη ελληνική πολιτική, για να το πάμε στη μεγαλύτερη εικόνα, αν θέλετε,
για κανένα ζήτημα. Η Ελλάδα δεν έχει πολιτική ούτε για την Κύπρο, ούτε για την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε για το δημογραφικό, για να μην το ξεχνάμε αυτό, ούτε για ένα μοντέλο ανάπτυξης μετά από 14-15 χρόνια χρεοκοπίας. Έχει αφήσει τις περιφέρειες της χώρας να καταραίουν δημογραφικά, να ερημώνονται. Είναι στα όρια της ερήμωσης πιο πολλές, πιο πολλοί νόμοι. Σας λέω από τώρα ότι η επόμενη απογραφή που θα γίνει το 31 θα είναι συγκλονιστική για όλη τη Μεθόριο. Εκτός και αν την έχουν γεμίσει με μετανάστες που μας στέλνει η Τουρκία. Τότε βέβαια θα μιλάμε για κάτι άλλο. Θα μιλάμε για την επέκταση του προβλήματος της Θράκης σε όλη την περιφερειακή Ελλάδα. Για τέτοιες πολιτικές αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους, γιατί προφανώς το πολιτικό σύστημα της Αθήνας έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει την επιβίωσή του, έχει την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, έχει μείνει σε έναν ρόλο υπηρέτη, αν θέλετε, συγκεκριμένων κέντρων αποφάσεων. Δεν θέλει να πάρει πρωτοβουλία να γίνει παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αγοράζει όπλα από ένα ακριβό σούπερ μάρκετ. Καλά κάνουν και αγοράζουν όπλα, εγώ δεν είμαι ενάντιος, αλλά δεν θέλουν να αναπτύξουν την εγχώρια παραγωγή. Αυτή τη στιγμή, παρεμπιπτόντως, υπάρχει μια τρομακτική ζήτηση σε πυρομαχικά παγκοσμίως εξαιτίας του φωνικού πολέμου της Ουκρανίας. Εσώθηκαν. Καταναλώνουν περίπου 60.000 σοβίδες πυροβολικού την ημέρα. Εσώθηκαν των δυτικών τα πυρομαχικά για τους Ουκρανούς, λένε οι πληροφορίες. Αδειάσαν οι αποθήκες των δυτικών. Γι' αυτό αγοράζουν οι Αμερικάνοι πυρομαχικά από την Νότια Κορέα, για παράδειγμα. Μάλιστα. Και λέω εγώ, που δεν είμαι ειδικό στα θέματα αυτά, αλλά λέω, με βάση την οικονομική άποψη που έχω, ότι γιατί δεν βάζουν την Πυρκάλ να δουλέψει. Δεν χρειάζεται να φτιάξουν διαστημόπλαια για να πούνε ότι έχουν πολεμική βιομηχανία. Ας ξεκινήσουν από τα απλά, αρχίζουν να βγάζουν έσοδα και να φτιάξουν ένα πλάνο ανάπτυξης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή που τους ενοχλεί ή νομίζουν ότι κοιμάται, οικοδομεί ένα ναυτικό, φτιάξει ένα ελικοφόρο, ας το πούμε, είναι ένα μικρό αεροπλανοφόρο, εν πάση περιπτώσει, για να υπάρχουν μη κατευθυνόμενα αεροσκάφια πάνω του. Φτιάχνει ένα έρμα μάχης. Παρουσιάζουν δίθεν, εντάξει, δεν είναι υψηλή ποιότητα, είναι χαμηλή ποιότητα. Και το Αλτάι το άρμα που φτιάχνουν και το αεροσκάφο. Αλλά φτιάχνουν, το βάζουν ηλεκτρονικά, του βάζουν οπλικά συστήματα και είναι η αρχή ώστε σε 20 χρόνια να έχουν ένα δικό του μαχητικό. Η Ελλάδα τι κάνει από όλα αυτά? Πιστεύει ότι αν πάρει μια τουρκική υπογραφή θα εξασφαλίσει τη Ρόδο και την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, αν ξεχάσει, ας πούμε, το Καστελόριζο? Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια άποψη? Εδώ δεν έχουμε καν ντρόνς να φέρουν οπλισμό ως χώρα. Τι λέτε τώρα, να σας πω τι κάνουν? Εισάγουν και τα πυρομαχικά. Γιατί σας κάνει εντύπωση? Δεν την ξέρετε την πατέντα? Εισάγουμε φυσικό αέριο πανάκριβο που αλλάζει και την τιμή του ρεύματος. Την ώρα που κάναμε βίαιη απολιγνητοποίηση και διάολε, δεν βγάζουμε τα δικά μας κοιτάσματα. Τα κοιτάμε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Γιατί να το αλλάξουν δηλαδή στο χώρο των βιομηχανιών οπλικών συστημάτων? Άρα ας πάμε στο κέντρο του ελληνικού πολιτικού προβλήματος. Ότι, κατά την άποψή μου, το πολιτικό σύστημα της χώρας, το έχω πει και άλλες φορές, δεν θέλει να πάει, να σηκώσει την Ελλάδα στα πόδια της όρθια, γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση να αντιμετωπίσει τη θανάσιμη τουρκική απειλή. Θέλει να κρατάει τη χώρα σε μια χαμηλή τροχιά, γιατί αν αυτή η κοινωνία αναπτυσσόταν, γυρνάγαν τα παιδιά μας πίσω, έφτιαχνε τεχνολογία, βιομηχανία, θα βγάζει τις δικές της ηγεσίες. Δεν θα μπορούσε να δεχτεί αυτή τη μετριότητα που κυβερνάει τόσα χρόνια τον τόπο και τον οδηγεί από συρρήκνωση σε συρρήκνωση. Και μας έχουν μάθει τώρα αυτό το πείμα της ιτοπάθειας και λένε, εντάξει, λέει, ας μην είστε, λέει, ας μην είμαστε μαξιμάλιστες. Αλλά η πλάκα, ξέρετε ποια είναι? Ότι επιτρέπουμε σε όλους τους άλλους να είναι μαξιμάλιστες στις βάρος μας. Αυτό δεν τους ενοχλεί, βέβαια. Δηλαδή κάνουν συμφωνία με τα Σκόπια, αναγνωρίζουν ακόμα και μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα. Ούτε σαν ερώτηση το είχαν δει οι Σκοπιανοί. Κάνουν συμφωνία επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ με την Ιταλία. Τους δίνουν δυνατότητα στους Ιταλούς να αλλιεύουν κόκκινη γαρίδα από τα 6 ως τα 12 ναυτικά μίλια εντός, δηλαδή ελληνικών χωρικών υδάτων. Κάνουν συμφωνία, μισή συμφωνία με τους Αιγύπτιους, τους δίνουν μια φέτα γεμάτη πετρέλαια από την ΑΟΣ της Κρήτης. Τέτοια. Αυτά μας έχουν μάθει. Δίνουν κομμάτια της χώρας, μιας χώρας που έχουν χρεοκοπήσει εδώ μεταξύ και που, αν θέλετε να το δούμε και ιστορικά, η τελευταία ευκαιρία που έχει η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της με δικές της δυνάμεις είναι να αντλήσει τον πλούτο που της έδωσε η τύχη στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λαβρετζό, και για το άρθρο. Προτρέπω πολλούς να το αναζητήσουν στο SL Press.
του κύριου Τάσου Λαβρέτζου, γιατί θα καταλάβουν μόνοι τους. Εδώ είδατε, ακροατές στέλνουν και επιπλέον στοιχεία που σωστά είπε ο κύριος Λαβρέτζου σε ένα άρθρο, δεν μπορεί να τα βάλεις όλα, όμως εμπλουτίζεται αυτό και δείχνει ότι ο κόσμος και παρακολουθεί και άποψη έχει και καταλαβαίνει τι γίνεται και ασφυρίζει σύμπασα η πολιτική τάξη της χώρας ότι άντε να εξαιρέσω ένα-δύο, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Πώς δεν τρέχει και τίποτα, τρέχουν τα πάντα εδώ πέρα και όμως κουκουρούκου μανταλάκια. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Την έχει στείλει ακροατή, αλλά μ' αρέσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λαβρέτζο, για μια φορά ακόμη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.